Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την ψυχρομετρία μέσα στο πρόγραμμα Heating Design. Έχουμε κάνει ένα νέο έργο. Οι μονάδες μέτρησης είναι στο μετρικό SI, ισχύς σε Watt. Στην καρτέλα διαμερίσματα έχουμε ορίσει ένα διαμέρισμα. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στην καρτέλα κλιματισμός, ρυθμίσεις ψυχρομετρικού χάρτη. Στο σημείο αυτό βλέπουμε τις ρυθμίσεις του ψυχρομετρικού χάρτη, διαστάσεις, χάρτη σε σχεδιαστικές μονάδες, βαθμοδονόμηση αξώνων κλπ. Πηγαίνουμε στις επιλογές του χάρτη. Επειδή θα μελετήσουμε ένα σύστημα κλιματισμού, θα αφαιρέσουμε την περιοχή άνεσης του χειμώνα. Η κόκκινη ζώνη στο διάγραμμα έχει εξαφανιστεί και έχει μείνει η μπλε. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο διαμέρισμα 1, ψυχρομετρία ζώνης του διαμερίσματος. Στο σημείο αυτό παίρνουμε μία ειδοποίηση η οποία μας λέει ότι η ψυχρομετρία έχει νόημα σε ζώνες όπου υπάρχει προσαγόμενος αέρας. Οπότε πανερχόμαστε στο διαμέρισμα 1 και ως τύπο συστήματος βάζουμε All Air. Επαναρχόμαστε στην ψυχρομετρία ζώνης και ξεκινάμε τις καρτέλες με τη σειρά «Φορτία χώρου». Θα ορίσουμε χειροκίνητα τα φορτία. Για τις ανάγκες του παραδείγματος θα βάλουμε εσιτό φορτίο χώρου 10.000W 10 και λανθάνο φορτίο χώρου 2.000W. συνέχεια πηγαίνουμε στην καρτέλα αεροζωματίου, το οποίο αποτελεί το σημείο 1. Το σημείο 1 ορίζεται από δύο μεταβλητέ, θερμοκρασία ξηρού βολβού, 26 βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία 50%. Η αποτύπωσή του φαίνεται στο διάγραμμα. Το σημείο 1 βρίσκεται στη θερμοκρασία 26 βαθμούς στον άξονα των και στην καμπύλη με υγρασία 50%. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στην καρτέλα νοπό αέρα. Ορίζουμε χειροκίνητα τη θερμοκρασία και την υγρασία του νοπού αέρα. Η θερμοκρασία ξηρού βολβού και η σχετική υγρασία μπορούν να αλλάχτούν κατά επιλογή από το χρήστη. Το σημείο αυτό, δηλαδή το σημείο 4, αποτυπώνεται επάνω στο διάγραμμα του ψυχρομετικού χάρτη. Παρατηρούμε ότι με την εισαγωγή αυτού του δεδομένου εμφανίζεται και ένα σχεδιάγραμμα που περιγράφει πώς κυκλοφορεί ο αέρας. Ξεκινάμε από το σημείο 1 που αποτελεί το χώρο της ζώνης. Η αποτύπωση του σημείου 1 πάνω στο διάγραμμα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο χώρο άνεσης. Από το χώρο 1 φεύγει αέρας. Ο αέρας κυκλοφορεί μέσω ενός αεραγωγού, ο οποίος μπορεί να προσθέσει κάποια θερμοκρασία στον απαγόμενο αέρα. Μπορούμε να την προσθέσουμε στην καρτέλα αεραγωγή, στο σημείο 2. Ο αέρας προχωράει με τη βοήθεια ενός ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας αυτός, λόγω της λειτουργίας του, προσθέτει μισό βαθμό στον αέρα και καταλήγουμε στο σημείο 3. Στο σημείο 3 ένα μέρος του αέρα φεύγει προς εξωτερικό περιβάλλον και το υπόλοιπο μέρος του αέρα συνεχίζει στο σημείο 5. Το ποσοστό αυτό ορίζεται στην καρτέλα νοπός αέρας στο πεδίο ποσοστό του προσαγόμενου αέρα της ζώνης. Το έχουμε ορίσει 50%. Ο υπόλοιπος αέρας που πηγαίνει στο σημείο 5, ανακατεύεται με τον προσαγόμενο αέρα από το σημείο 4, που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον, και καταλήγει στον ανεμιστήρα supply fan. Αυτός ο ανεμιστήρας με τη σειρά του προσθέτει 0,1 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Στο σημείο 6 έχουμε τον αναμειγμένο αέρα, αυξημένο κατά 0,1 βαθμό Κελσίου. Έπειτα ακολουθεί το ψυχτικό στοιχείο. Το ψυχτικό στοιχείο απορροφά θερμότητα και υγρασία από τον αέρα και καταλήγουμε στο σημείο 7. Στην καρτέλα στοιχείο που αναφέρεται στο ψυχτικό στοιχείο υπάρχει ένα συντελεστής παράκαμψης ο οποίος εκφράζει το ποσοστό του αέρα που παρόλο που διέρχεται μέσα από την ψυχτική μονάδα δεν έρχεται σε επαφή με τις ψυχρές επιφάνειες του και εξέρχεται με τις συνθήκες με τις οποίες εισήλθε. Δηλαδή διατηρεί τη θερμοκρασία και την υγρασία που είχε πριν μπει στο ψυχτικό στοιχείο. Ο αέρας που προκύπτει από το σημείο 7 μέσω του αερογωγού καταλήγει στον κλιματιζόμενο χώρο 1. Ο αερογωγός αυτό συνήθω προσδίδει κάποια θερμότητα στον αέρα, οπότε πηγαίνουμε στους αερογωγούς και προσθέτουμε κάποια Θερμότητα στον αέρα αυξάνει δηλαδή τη θερμοκρασία κατά 0,5 βαθμούς Κελσίου. Οπότε βλέπουμε από το σημείο 9 έως το σημείο 10 η διαφορά θερμοκρασίας είναι 0,5 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα σημεία μπορούμε να τα δούμε στο ψυχρομετρικό χάρτη. Το σημείο 7 βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Το σημείο 9 λίγο πιο δεξιά και το σημείο 11 που είναι μετά τον αερογωγό που έχει μισό βαθμό κελσίου παραπάνω και η κατάληξή του στο σημείο 1 μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο. Η παροχή του προσαγόμενου αέρα υπολογίζεται στην καρτέλα προσαγόμενος αέρας από αυτόν τον τύπο και προκύπτει 2590,7 κυβικά ανά ώρα. Σε καρτέλα ανεμιστήρας προσαγωγής μπορούμε να ορίσουμε τη θέση του ανεμιστήρα, άν αν θα είναι πριν ή μετά το ψυχτικό στοιχείο. Παρατηρούμε, γιατί θέση πριν το ψυχτικό στοιχείο, τα σημεία 5 και 6 στο ψυχρομετρικό χάρτη είναι πάρα πολύ κοντά. Εάν θέσουμε τον ανεμιστήρα μετά το ψυχτικό στοιχείο ανάμεσα στα σημεία 5 και 6 δεν παρεμβάλλεται κάποια συσκευή. Οπότε αυτά τα δύο σημεία ταυτίζονται μεταξύ τους στο ψυχρομετρικό χάρτη. Τα σημεία 7, 8, 9, 11 που βλέπουμε και στο ψυχρομετρικό χάρτη είναι και αυτά κοντά μεταξύ τους. Γιατί από το σημείο 7 έως 8 έχουμε μία διαφορά θερμοκρασίας 0,1 βαθμούς Κελσίου. 8 με 9 μια διαφορά θερμοκρασία 0,3 βαθμού Κελσίου και 9 με 11 0,5 βαθμού Κελσίου. Όλε τι πληροφορίε για τα σημεία αυτά τι βλέπουμε και δεξιά στο πλέγμα με ονομασία σημεία στο ψυχρομετρικό χάρτη και από κάτω σε ένα συνοπτικό πίνακα όπου βλέπουμε το όνομα του σημείου, το χώρο που αντιστοιχεί και τις φυσικές ιδιότητες του.